Catastrophe Contagion. Μια ύπαρξη ομοίωση πανδημίας το 2022 μέσω Κέντρου για την Ασφάλεια Υγείας. Οι Gates, Τζον Χόπκινς, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προσομοίωσαν μια άλλη θανατηφόρα πανδημία το 2022. Για να ευαισθητοποιήσουν για επικειμένη και επερχόμενη απειλή που θα μπορούσε να εξαφανίσει την πλειοψηφία του πληθυσμού. Από τον ιστότοπο του Κέντρου Ασφάλειας Υγείας, το John Hopkins Center for Health Security, σε συνεργασία με τον ΠΟΗ και το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, διεξήγαγαν το Catastrophic Contagion, μια επιτραπέζια άσκηση πανδημίας, στο Grand Challenges Annual Meetings στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, στις 23 Οκτωβρίου του 2022. Ο νέος ιός ονομάστηκε SIRS, σοβαρό επιδημικό εντεροϊκό αναπνευστικό σύνδρομο 2025. Η εξαιρετική ομάδα συμμετεχόντων αποτελούνταν από 10 νυν και πρώην υπουργούς υγείας και ανώτερους αξιωματούχους δημόσιας υγείας από τη Σενεγάλη, τη Ρουάντα, τη Νιγηρία, την Αγγόλα, τη Λιβερία, τη Σιγκαπούρη, την Ινδία, τη Γερμανία καθώς και τον Bill Gates, συμπρόεδρο του Bill & Melinda Ίδρυμα Gates. Η άσκηση προσομοίωσε μια σειρά από συνεδριάσεις έκτακτης ανάγκης του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Υγείας του ΠΟΗ για την αντιμετώπιση μιας φανταστικής πανδημίας που θα διαδραματιστεί στο εγγύς μέλλον. Οι συμμετέχοντες προσπάθησαν να ανταποκριθούν σε μια επιδημία που εντοπίζεται σε ένα μέρος του κόσμου, η οποία στη συνέχεια εξαπλώθηκε γρήγορα και μετατράπηκε σε πανδημία με υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας από τον COVID και επηρέασε δυσανάλογα τα παιδιά και τους νέους. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να λάβουν επίγουσες αποφάσεις πολιτικής με περιορισμένες πληροφορίες εν ώψη της αβεβαιότητας. Κάθε πρόβλημα και επιλογή είχε σοβαρές υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Η άσκηση προσομοίωσε μια σειρά από συνεδριάσεις έκτακτης ανάγκης Συμβουλευτικού Συμβουλίου Υγείας του ΠΟΗ για την αντιμετώπιση μιας φανταστικής πανδημίας που θα διαδραματιστεί στο εγγύς μέλλον. Ο Bill Gates πραγματοποίησε μια νέα άσκηση πανδημίας, αυτή τη φορά με γερμανική συμμετοχή. Catastrophic Contagion είναι το όνομα του τελευταίου παιχνιδιού προσομοίωσης του Bill Gates. Το σενάριο, 15 εκατομμύρια νεκρά παιδιά λόγω μιας καταστροφικής μόλυνσης. Μια νέα διάσταση είναι η ενεργός συμμετοχή μιας υψηλόβαθμης γερμανικής αντιπροσωπείας. Ετοιμάζεται η επόμενη πανδημία, τα λεγόμενα χρόνια κορώνα, από το 2020 έως το πρόσφατο παρόν, προκαλούν κατάπληξη με την αποδεδειγμένα χειραγωγική συνεργασία της πολιτικής, των μέσων ενημέρωσης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φιλάνθρωπων δωρητών στο παρασκήνιο. Οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να συνεχίσουν να ασχολούνται με το ερώτημα ποιες δυνάμεις της οικονομικής πολιτικής ευθύνονται για ένα υγειονομικό σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων το οποίο δεν είναι ακόμη οριστικά αναγνωρίσιμο και κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η Γερμανίδα Πρόεδρος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ursula von der Leyen, σε συνδυασμό με τον Albert Bourla, επικεφαλής του Αμερικανικού Φαρμακευτικού Κολοσσού Pfizer, μπορούν ήδη να κατονομαστούν ως εμφατικά αναγνωρίσιμη οδηγή αυτής της πανδημίας. Λέξε κλειδί, συμβάσεις εμβολίων αξίας δισεκατομμυρίων. Επιπλέον πρέπει να αναφερθούν γνωστοί συνεργάτες από τη γερμανική ή και διεθνή επιστήμη και πολιτική ως ενεργοί πρόθυμοι πρωταγωνιστές. Ο φιλάνθρωπος Bill Gates πρέπει επίσης να συνεχίσει να κατονομάζεται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που τραβούν τα νήματα των υποτιθέμενων χρηματικών απαιτήσεων, καθώς και της χρηματοδότησης του παρασκηνίου. Επομένως, δεν θα πρέπει να αποτελεί πραγματική έκπληξη το γεγονός ότι για άλλη μια φορά υπό τον έλεγχο και τη διεύθυνση του Gates που αναζητά αυτή την κατάσταση σε γνωστή συνεργασία με τον ΠΟΗ πραγματοποιήθηκε μια άλλη θεωρητική προσομοίωση ήδη από τις 23 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Το όνομα ενός άλλου επιδημιολογικού σενάριου με υποτιθέμενες επιπτώσεις σε μια παγκόσμια απειλή για την υγεία είναι καταστροφική μετάδοση.
Όπως και με το παιχνίδι προσομοίωσης πριν από τον κορονοϊό, το Event 201 το 2019, το Johns Hopkins Center for Health Security είναι και πάλι ο οικοδεσπότης και διοργανωτής. Για άλλη μια φορά, ο Gates συνέγραψε το βιβλίο του σκηνοθέτη για μια φανταστική κοινωνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το κέντρο Johns Hopkins, που εδρεύει στη Βαλτιμόρη της πολιτείας Maryland, τον ΗΠΑ, έλαβε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates τον Νοέμβριο του 2021. Τον Οκτώβριο του 2022, μάλλον για μικροποσά ίσως και για την τροφοδοσία του Catastrophic Contagion, έλαβε ένα σήμαντο ποσό 96.964 δολαρίων. Περιεχόμενο και υπολογισμένα σενάρια απειλής του παιχνιδιού προσομοίωσης Catastrophic Contagion. Επίσημα, ο ιστότοπος για την εκδήλωση της Βρυξέλλης του Βελγίου αναφέρει: «Στην εξαιρετική ομάδα συμμετεχόντων περιλαμβάνονται 10 νυν και πρώην Υπουργοί Υγείας και ανώτεροι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας από τη Σενεγάλη, τη Ρουάντα, Νιγηρία, Αγγόλα, Λιβερία, Σιγκαπούρη, Ινδία και Γερμανία, καθώς και ο Bill Gates, συμπρόεδρος του Ιδρύματος Bill and Melinda Gates. Οι συμμετέχοντες είχαν κληθεί να λάβουν επίγουσες πολιτικές αποφάσεις με περιορισμένες πληροφορίες μπροστά σε μια φανταστική αβεβαιότητα. Μέχρι στιγμής τόσο γνωστό είναι οι οδηγίες προσομοίωσης θυμίζουν μοιραία τα έτη 2020 έως 2022 της κορώνα. Το απόσπασμα βίντεο από το στρογγυλό τραπέζι Round Table, δηλαδή το προσωπικό του σχεδιασμού, αποδεικνύει την φαντασίωση. Ένας φανταστικός παρουσιαστής ειδήσεων ανακοινώνει μέσω έκτακτης είδησης ότι αξιωματούχοι σε δύο χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν ειδοποιήσει τον ΠΟΗ για πολλαπλά και αρκετά κρούσματα μιας νέας μολυσματικής ασθένειας. Ο νέος τύπος ιού, ο οποίος είναι τρομακτικός λόγω της μυστηριώδους εμφάνισής του, κατονομάζεται επίσης αμέσως Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025, συντόμευση SIRS. Η εντεροϊή είναι παθογόνα για μη ειδικές πυρετικές ασθένειες. Το αγγλικό SIRS σημαίνει μάντες, προφήτες, ένα μικρό κλείσιμο του ματιού από τον Bill Gates. Το βίντεο θέλει να καθησυχάσει με την επικάλυψη. Αυτό είναι ένα φανταστικό σενάριο. 500 επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα έχουν ήδη επιβεβαιωθεί στον ΠΟΗ. Ο ιός θα μπορούσε να προκαλέσει πανδημία αν αποτύχει ο έγκαιρος περιορισμός του με αποτελεσματικά μέτρα. Αυτό μοιάζει πολύ με την πορεία της πρόσφατης κρίσης του κορώνα. Αλλά με την παρουσία του Gates δεν υπάρχει απειλή μιας πιθανής αγωγής για πνευματικά δικαιώματα. Εμφανίζεται ο πίνακας με την εξαιρετική ομάδα συμμετεχόντων. Οι γραμμές ανησυχίας βρίσκονται στα πρόσωπα πρώην Υπουργών Υγείας και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Δημόσιας Υγείας. Όσον αφορά τα αποδεδειγμένα λάθη προσωρινά lockdown σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, εσπευσμένη έγκριση νέων δραστικών ουσιών mRNA και γνωστές λανθασμένες εκτιμήσεις στρατηγικές no-zero COVID, είναι ένα άλλο παιχνίδι διαχείρισης τεχνητού σεναρίου που είναι πραγματικά απαραίτητο για να αντιδράσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά στους όρους της πολιτικής υγείας το μέλλον. Ενδιαφέρουσα είναι η συμβολή της Υπουργού Υγείας της Σενεγάλης, Άγουα Μάρι Κολ Σεκ. Η ίδια τόνισε: «Δεν έχουν σχολιάσει την ηγεσία στις χώρες. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε πολλά πράγματα χωρίς να συμμετέχουν οι ηγέτες». Μήπως εννοούσε την πρόσφατη κυριαρχία της εξουσίας λήψης αποφάσεων στο παρελθόν από την πλευρά του ΠΟΗ, της φαρμακοβιομηχανίας και του φιλάνθρωπου Gates στην κρίση του κορονοϊού, ή μήπως ακόμη και ότι η πολιτική πίεση πρέπει ακόμη να ενταθεί? Η Αφρική πέρασε υπό αυτή την υποτιθέμενη πανδημία του αιώνα. Το ποσοστό εμβολιασμού στην γιγάντια Ήπειρο έχει παραμείνει στάσιμο στο 19% κατά μέσο όρο. Ο καθορισμένος στόχος του 70% του ΠΟΗ είτε χάθηκε είτε απλώς μποϊκοτάρεται από τον κόσμο. Μήπως είδαμε τα καθαρά προβλεπόμενα γεγονότα φρίκης ενός Christian Drosten από τον Μάρτιο του 20. Εκείνη την εποχή, σύμφωνα με τον Μαντίο Τσάριτε, η ανθρωπότητα απειλούνταν από τρομερές εικόνες. Στις αφρικανικές χώρες η κορύφωση των λοιμόξεων θα σημειωθεί αυτό το καλοκαίρι.
Δεν μπορώ καν να φανταστώ τι είδους εικόνες θα δείτε, έλεγε. Θα δούμε ανθρώπους να πεθαίνουν στους δρόμους της Αφρικής εξαιτίας αυτού. Η κατάσταση θα είναι πολύ άσχημη. Αυτό που ακολουθεί είναι το πιο αποτρόπαιο μέρος της προσομοίωσης. Η Τζιν Μεσέρβ, μια Καναδή δημοσιογράφος που πιθανώς συμμετείχε ως ευχαριστώ για την αυστηρή πολιτική κορώνα του Πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, διατυπώνει τον ακόλουθο αμφισβητήσιμο κόσμο σκέψη της προσομοίωσης. Μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι έχουν σημειωθεί περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο κρούσματα της νόσου SIRS παγκοσμίως, με περισσότερους από 20 εκατομμύρια θανάτους, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 15 εκατομμυρίων παιδιών. Αβοήθητα ως περίπτωση ασθένειας, αλλά ζωντανά, καθυστερημένα με παράλυση ή εγκεφαλική βλάβη. Σας παρακαλούμε, μετά την αποδεδειγμένη ταλαιπωρία μιας παγκόσμιας γενιάς παιδιών και νέων με θανατηφόρες επιπτώσεις σε όλα τα νοητικά και σωματικά επίπεδα κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού, εξετάζονται σοβαρά και κοινοποιούνται τέτοια σενάρια. Σε σύγκριση με το ρηξικέλευθο Event 201, ωστόσο, αυτή τη φορά η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με τη σαφώς επιδιωκόμενη συμμετοχή της Γερμανίας. Συνολικά τρεις Γερμανοί πρωταγωνιστές ήταν εκεί. Από τη μια πλευρά αυτή θα ήταν η κυρία στο εξώφυλλο του άρθρου με μια λευκή μάσκα FFP2, η Τζοάννα Χένβελτ, καθηγήτρια παγκόσμιας πολιτικής υγείας από το Κέντρο Διεθνούς Προστασίας Υγείας στο Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ. Σε πρόσφατη συνέντευξή της έκανε γνωστή την εκτίμησή της. Οι πανδημίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο. Είναι κατανοητό ότι αφού από τον Ιούλιο του 2022 κατέχει τη θέση της καλά αμοιβόμενης θέσης επικεφαλής του Κέντρου Πληροφοριών του ΠΟΗ για πανδημία και επιδημία στο Βερολίνο. Αυτή η εγκατάσταση ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο του 2021 ως μέρος της παρουσίας της πρώην καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, του προκατόχου της Λότερμπαχ Τζένς Σπαχ και του Γενικού Διευθυντή της του ΠΟΗ, Τέντρος Άντχανομ Τζεμπρεχέσιους. Μέχρι σήμερα 90 εκατομμύρια ευρώ έχουν χορηγηθεί από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση υπό τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Υγείας. Η μελλοντική εργασία είναι δέσμη ροών δεδομένων για ζωονόσους και εμφανή μοτίβα ασθενειών. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί η Ομοσπονδιακή Υπουργός Παιδείας και Έρευνας Μπετίνα Στάρκ Γουάτσκε του FDP κάθισε δίπλα στον Bill Gates σε ένα πάνελ παρακολούθησης στις Βρυξέλλες στις 24 Οκτωβρίου μετά το τέλος της πιο πρόσφατης άσκησης πανδημίας. Τέλος στην εκδήλωση, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Βόντερ Λάιεν, εξέφρασε για άλλη μια φορά τη συμπαράστασή της για τον Gates, υπενθυμίζοντας το φιλικό βραβείο από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates το Σεπτέμβριο του 2022. Ο λόγος γι' αυτό ήταν ότι αντέδρασε αποφασιστικά στην πανδημία του COVID-19 τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως και επομένως μπορεί ήδη να θεωρηθεί αξιόπιστος συνεργάτης για μελλοντικά πιθανά σενάρια. Συνοψίζοντας αυτό το περαιτέρω παιχνίδι προσομοίωσης θα πρέπει να εξεταστεί πολύ κριτικά με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος που βασίζονται στα εν μέρη απάνθρωπα πολιτικά μέτρα στην Κίνα, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστρία και τη Γερμανία κατά τα τελευταία 3 χρόνια της κορώνα. Έτσι διατυπώνεται στη σελίδα του διοργανωτή και μπορεί να εκλειφθεί σχεδόν ως απειλή. Κάθε πρόβλημα και κάθε απόφαση είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία, την οικονομία και την κοινωνία. Επιπλέον, η δήλωση του Bill Gates από το 2021 ανακοίνωσε «Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε για την επόμενη περίπτωση πανδημίας. Θα έλεγα ότι αυτή τη φορά θα τραβήξει την προσοχή».